Από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης να πάμε τώρα στον Δήμο Μαρονίας και Σαπών. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Σημαντικές αποφάσεις στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, αυτό το οποίο θα μείνω και θα συζητήσουμε είναι το πρόβλημα που έχει αρχίσει να δημιουργείται πλέον με την διακοπή κυκλοφορίας Εγνατίας Οδού, με αποτέλεσμα όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα να περνάνε μέσα από τους οικισμούς των Σαπών. Και πλέον υπάρχει πρόβλημα, Δήμαρχε, έτσι. Κοιτάξτε, πολύ καλά το επισημαίνετε. Νομίζω ότι η κατάσταση έχει παραγίνει και θα σας αναφέρω και ένα-δύο χαρακτηριστικά δείγματα. Είχαμε την εκτροπή Νταλίκας πριν λίγο διάστημα έξω από τις Σάπες, προς Κομωτινή, στο ύψος των κάποιων εργοστασίων που έχει. Έχουμε την καθίζηση του οδοστρώματος στο Βέλκιο και στο Αρσάκιο κοντά, όπου αν θα δείτε κάποια μέρα, αν θέλετε μια κάμερα και δείτε τα μεγάλα οχήματα να γύρω, θα δείτε ότι μπαλαντζάρουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι, με τα φορτία τους. Και επίσης έχουμε και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα τώρα, ενδός της πόλης του Σαπών, λόγω των υπέρογκων φορτίων που διέρχονται, έχουμε ένα σπάσιμο του κεντρικού αγωγού επάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό λοιπόν καταρχήν έχει προκληθεί από την έλευση αυτών των βαρέων οχημάτων με αυτή τη συχνότητα, αλλά και κατά δεύτερον πρέπει να επισκευαστεί άμεσα, γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας κίνδυνος οι πόλεις των Σαπών, ο οικισμός του Αρσακίου και ο μόνιμος οικισμός των Ποντίων να μείνουν χωρίς νερό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εκτός όλους τους άλλους κινδύνους και στην καθημερινότητα των πολιτών δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαν να κρατούν κλιμακωτά κλειστό το κομμάτι από τη μία πλευρά της Εγνατίας Οδού και να γίνεται η κυκλοφορία με δύο ρεύματα ανά μικρά διαστήματα 5-10 χιλιόμετρα από την άλλη. Περιττό να σας πω ότι αυτό το επισήμανα και εγγράφως και προσωπικά και προφορικά στην διοίκηση της Εγνατίας, ότι το πλάτος του δρόμου που διέρχεται από το κομμάτι μέσα της Κομωτινής είναι πολύ μικρότερο από το ένα τμήμα της Εγνατίας που θα μπορούσε να γίνει διπλής κατευθύνσεως. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται καθημερινά στις δουλειές του, στα χωράφια του, στις υπηρεσίες του, είναι σε κίνδυνο. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, οι ζημιές που προκαλούνται πάρα πολλές. Από εκεί και μετά νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτή τη φάση. Μέχρι πότε σας έχουν δώσει την ημερομηνία στην οποία πιθανόν θα ξαναδοθήσει η κυκλοφορία? Μα δεν είναι αυτό, κύριε Κουματζή. Το πρέπει να είναι ότι, άντε, εγώ σας λέω ότι σε μία εβδομάδα, δύο γίνεται το ένα ρεύμα. Έχουμε το άλλο ρεύμα μετά. Ναι, οπότε θα συνεχίσει και πάλι μετά. Και δεδομένα, και όσο αν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά που μας κλείσανε κάνα 2-3 μήνες και δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει στη Μαρόνια και στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Με αυτή τη λογική, εγώ πιστεύω ένα δύο μήνες σίγουρα θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Με κίνδυνο, με καθημερινούς φόβους, με όλες αυτές τις φθορές. Στο δώσμο και ποιος θα τα αποκαταστήσει αυτά όλα. Μα δεν είναι ότι δεν τίθεται και θέμα αποκατάστασης σε αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί γίνεται η κυκλοφορία της. Ενώ μπορεί, ενώ σας λέω, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε τη μία λωρίδα που δουλεύει ο εργολάβος και την άλλη την κάνουμε διπλής κατευθύνσεως. Ναι, για 5 ναι. χιλιόμετρα, για 10 δεν χρειάζεται να δουλεύουμε σε ένα μήκος 30 χιλιόμετρων. Μόλις γίνει εκείνο το κομμάτι, πάμε πιο κάτω. Τι να πω δηλαδή, δεν κάνουμε το μηχανικό, ούτε τον έξυπνο, αλλά σε άλλες περιοχές έτσι το βλέπουμε. Ναι. Αυτό το πράγμα μόνο εμείς εδώ το βλέπουμε. Δηλαδή, θα σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εάν αύριο δημιουργηθεί και γίνει πολύ μεγαλύτερο το πλήγμα στον αγωγό υδρεύσεως και βάλω τα μηχανήματα να σκάψουν και κλείσουν το δρόμο της Εθνικής Οδού, ξέρετε ότι έχει κλείσει η έλευση από Κομωτινή, από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή. Ναι. Και τότε τι θα γίνει μετά? Ναι, απ' την άλλη τι να κάνουμε, να μην κάνουμε τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ίδρυψης? Τι να κάνουμε, πέστε. Ξέραμε, ήταν γνωστό ότι θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Ακριβώς, το αποτελεί μόνο επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Θα... Επιβάρυνση και των υποδομών. Και των υποδομών βέβαια της περιοχής. Το δούμε τώρα, και κυκλοφορία επιβάρυνση και υποδομές επιβάρυνση. Και ο χρόνος περνάει. Δεν γίνονται αυτά. Και είμαστε ακόμα, νομίζω, στις 20 μέρες, τόσο περίπου πρέπει να έχει δήμαρχε. Ναι, στο μήνα και μετά περίπου. Αν πάμε και στην άλλη λωρίδα, σας λέω, θα πλέξουμε. Δεν υπάρχει. Και θα αρχίσουν και τα καιρικά φαινόμενα. Και να μην έχουμε και παράσυρση του οδοστρώματος και του δικού δικτύου σήμερα. Τι να σας πω, τι να σας πω. Δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω το τεχνικό, δεν μπορώ. Απ' όλα χτυπάω καμπανάκια. Τα έκανα εγγράφος στην Εγνατία. Κοινοποίησα και εδώ στην περιφέρεια, που βέβαια δεν είναι αρμόδια η περιφέρεια, αλλά να έχουν το νου τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να παρέμουν και πιο πάνω κλιμάκιο. Και στο Πεχοδέτο, στον Υπουργό
δημοσίων έργων εκεί, χωροταξία και περιβάλλοντος του, τα στείλαν. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι, ζητήσατε να γίνουν και τεστ COVID σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της χρονιάς. Ναι, αυτό έγινε σε συνεργασία και με τον κύριο Βασιλιάδη που είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ και είπαμε ότι έχουμε απευθυνθεί στον ΕΟΔΗ και ζητήσαμε να κάνουμε στους τουλάχιστον τους εκπαιδευτικούς τα τεστ COVID και αργότερα αν μπορέσουμε και στους μαθητές των περιοχών. Να περιμένουμε την απάντηση από τον ΕΟΔΗ για να δούμε αν μπορεί. Βέβαια είμαστε επιφυλακτικοί και σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ένα διεκδικητικό πλαίσιο και θα βάζει κάποιους κανόνες διασφάλισης έτσι, λόγω του κορονοϊού, είναι απαραίτητο και αυτό για την περιοχή μας. Για να σας πω, και κάτι, ότι εμφανίστηκε ένα κρούσμα δυτικού νιούλου στο Δήμο Ρωνιάς από αυτές τις μέρες. Έτσι. Δηλαδή είμαστε βαλόμεθα πανταχώθεια. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αντιδημάρχους θα αλλάξετε, Δήμαρχε? Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει μάλλον κάποιες σκέψεις να κάνω. Μπορεί και όχι, γιατί έτσι στα θέματα χθες είδα ότι ορίσατε και νέα αντιδήμαρχο κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, την κυρία Ολυμπία Λούρμπα. Οπότε ναι, θα ακολουθήσουμε και οι υπόλοιποι. Ναι, στην Επιτροπή του ΟΚΑΝΑ. Ως εκπρόσωπο την κυρία Λούρμπα, από εκεί και μετά βλέπουμε. Έχω μια σκέψη. Κάποιες μικρές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, γιατί και όλοι πρέπει να δοκιμαστούν και πρέπει να είμαστε και έτσι να δίνουμε τη δυνατότητα σε συνεργάτες να αναπτύσσουν και αυτή την δυναμική τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να ακουστούν τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.